Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, που είστε πάντα εδώ, εσάς βέβαια και τους ιδιοκτήτες των μέσων που εκπροσωπείτε. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα ως τοπικό περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διότι τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μυσελήνη. Η εκδήλωσή μας περιλαμβάνει μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πιέσεως, οξυγόνου και βέβαια θα προσφέρουμε φυλάδια τα ανάλογα της ημέρας και επίσης είδη ατομικής υγιεινής σε όλους που βρίσκονται εδώ. Μας θυμάμε την παρουσία του και το 10ο νηπιαγωγείο της Πτολεμαΐδας. Είδατε τα παιδάκια τι όμορφα που είναι εδώ, στολισμένα με τον Ερυθρό Σταυρό, σήματα κλπ. Και είναι μια όμορφη εκδήλωση. Ελπίζω και ο καιρός θα μας βοηθήσει, να μας τα χαλάσει. Η ημέρα αυτή, η 8η Μαΐου, έχει επιλεγεί διότι είναι η γενέθλιος ημέρα του ιδρυτού, του δημιουργού του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίχου Ντινάν, ο οποίος το 1869, σε μία 59, συγγνώμη, στα πλαίσια μιας μάχης που πραγματοποιήθηκε στο Σολφέδο, εκεί, την ώρα της περισυλλογής των τραυματιών, του ήρθε η ιδέα της δημιουργίας του Ερυθρού Σταυρού. Εμπνευστής, ακτιβιστής, αλτουιστής. Ο Ερίχος Ντινάν αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα έτσι μήνυμα, ένα σημάδι σημαντικό ώστε να προσελκύσει νέους εθελοντές στην μεγάλη ερυθροσταυρική οικογένεια που καλύπτει και τις 5 υπήρους. Βρίσκονται σε εθελοντές σε 186 χώρες του πλανήτη και οι εθελοντές είναι, παρακαλώ, 250 εκατομμύρια στις 5 υπήρους. Αυτό τιμούμε σήμερα. Εμείς είμαστε το τοπικό τμήμα. Συνεργαζόμαστε άριστα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που ιδρύθηκε το 1877 και που είναι απλωμένο σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα, με 86 σε 86 πόλεις, περιφερειακά τμήματα τα λέμε εμείς, και με πάρα πολλούς εθελοντές. Και που σε καιρό ειρήνης, πολέμου, στο εσωτερικό, πάντα προσφέρουν, πάντα είναι δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Το τοπικό τμήμα ιδρύθηκε το 1984 από την Ειρήνη Τσατσαγιάννη. Το πρώτο συμβούλιο ήταν πενταμελές και από τότε με πολλές εθελόντριες, με πολλές νοσηλεύτριες εκπαιδευμένες, προσφέρει όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και όταν χρειαστεί μπορεί να βρεθεί στο σημείο όπου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν βοήθεια και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, τελευταία είχαμε ταλαιπωρηθεί πολύ, όπως ξέρετε, με τη στέγη μας. Είχαμε δεχθεί μία εξώδικη, θα έλεγα, πρόσκληση προκειμένου από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος Κεφαλιά προκειμένου να εγκαταλείψουμε να το αδειάσουμε το γραφείο. Όμως, με παρέμβαση του Δημάρχου Εορδέας, του Πανηγυρώτη Πλακεφτά, λύθηκε το θέμα, μας έβγαλε από το αδιέξοδο, τον ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και έχουμε στεγαστεί στο πνευματικό κέντρο. Εκεί πλέον, ως εφαλτήριο, αυτός ο χώρος θα μας βοηθήσει για τις περαιτέρω δραστηριότητές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που είστε πάντα δίπλα μας και στηρίζετε κάθε μας δραστηριότητα και να πούμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ. Εμείς ανοίγουμε μια τεράστια αγκαλιά σαν τοπικό τμήμα για να υποδειχθούμε και νέους εθελοντές, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι, ο Ερυθρός Σταυρός θα ανθεί και θα απλώνεται παντού. Σας ευχαριστώ πολύ.